Γεια σας. Λοιπόν, disclaimer από την αρχή. Δεν είναι καν επεισόδιο σήμερα. Δεν μιλάμε για επεισόδιο σήμερα. Είμαι ένα χρόνο στην Αυστραλία, έχω κάνει κάποια πράγματα. Μετά από ένα χρόνο στην Αυστραλία και 33 χρόνια σε αυτή τη γη, απήχθησα. Θέλω να πω μερικά πράγματα έξω από τα δόντια, όπως συνήθως κάνω. Δεν με νοιάζει αν θα αρέσουν σε πολλούς, δεν με ενδιαφέρει. Πλέον, απλά να σας εξηγήσω ότι δεν έχω να χάσω τίποτα. Τα έχω χάσει όλα. Και κάνω αυτό το επεισόδιο μόνο και μόνο για να πω 10 πράγματα και όποιος τα ακούσει, τα άκουσε. Όσοι με ξέρετε, είμαι ο Γιώργος Αποστολάτος, γεννημένος, μεγαλωμένος στην Ελλάδα και τον τελευταίο χρόνο είμαι στην Αυστραλία. Ο λόγος που κατάληξα να έρθω στην Αυστραλία, όπως και πάρα πολλοί Έλληνες, τα τελευταία 5 χρόνια, άμα το ψάξετε, έχουν φύγει γύρω στο μισό εκατομμύριο Έλληνες. Από το μισό εκατομμύριο Έλληνες, μπορεί και παραπάνω, οι 370.000 ήταν Αθηναίοι που ήρθαν στη Μελβούρνη ή στην Αυστραλία γενικά. Είμαι ένας από αυτούς. Οι λόγοι που με φτάσαν εδώ για αρχή ήταν προφανέστατα η κρίση. Προφανέστατα ότι κανένας δεν μπορεί να σου δώσει δουλειά όσο άξιος κι αν είσαι. Προφανέστατα γιατί δεν είχα ένα βιογραφικό το οποίο να ψήνει εταιρείες, βγήκε το φιλτράκι. Όπως και να το κάνουμε, οι μανάδες μας, οι ματεράδες μας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας μας φτάσανε σε αυτό το σημείο. Θα εξηγήσω αμέσως τώρα, σύμφωνα με το άρθρο που βρήκα και κάποια πράγματα που διάβασα, σύν αυτά που έμαθα στο σχολείο, θα κάτσω να μοιραστώ μαζί σας πώς καταλήξαμε εγώ και άλλο μισό εκατομμύριο, μπορεί και παραπάνω Έλληνες, να παρατήσουμε τη χώρα μας, να φύγουμε ο καθένας του διάολου τη μάνα, όπου είχε ένα συγγενή, όπου είχε κάτι, όπου είχε μια ευκαιρία. Εγώ ήρθα στην Αυστραλία γιατί είμαι Αυστραλός υπήκος, επειδή η μάνα μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία. Το άρθρο που βρήκα ονομάζεται «Οι βρώμικοι 12 που οδήγησαν την Ελλάδα στην καταστροφή». Η ιστορία της Ελλάδας μας ξεκινάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αλλά η ιστορία της πτώσης ξεκινάει από σχετικά πρόσφατα. Οι πρώτοι των πρώτων που ξεκινήσαν την κατρακύλα της Ελλάδας ήταν ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργος Μαυρομιχάλης. Όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας διορίστηκε πρώτος κυβερνήτης της ανεξάρτητης Ελλάδας το 1827, δεν είχε συνειδητοποιήσει πως η θέση του θα ήταν πιο δύσκολη σε σχέση με την προηγούμενη θέση που είχε αναλάβει ως Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Με λίγα λόγια, φέραμε έναν άνθρωπο να κυβερνήσει την Ελλάδα, ο οποίος στην ουσία ήταν Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Άστο αυτό. Συνηθισμένος, λέει, να εργάζεται στη διπλωματική σκηνή, σύντομα διαπίστωσε πως το όραμά του για ένα σύγχρονο ελληνικό κράτος δεν το συμμερίζονταν όλοι, ειδικά η ελίτ της επαρχίας. Το 1831 δέχτηκε το δολοφονικό χτύπημα από τον Κωνσταντή και τον Γιώργο Μαυρομιχάλη. Στη συνέχεια, λέει, η Ελλάδα βυθίστηκε στο χάος με αποτέλεσμα οι ξένες δυνάμεις να επιβάλλουν ξένη βασιλεία, υπό τον νεαρό, λέει, τότε πρίγκιπα της Βαυαρίας, Όθωνα. Αυτή ήταν η πρώτη γεύση γερμανικής κατοχής. Μετά από αυτούς ήρθε ο Winston Churchill. Το 1944 ο Ελλάς είδε τους Γερμανούς να αποχωρούν από την Ελλάδα μετά από 3,5 χρόνια βάναυσης κατοχής. Εν αγνία του όμως, ο Winston Churchill και ο Ιωσήφ Στάλιν διαμοίρασαν κρυφά τα ημάτια της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Κάπως έτσι η Ελλάδα πέρασε στη σφαίρα επιρροής Μεγάλης Βρετανίας. Παρόλο που η κομμουνιστική ηγεσία φέρει τη δική της ευθύνη, η αποφασιστικότητα του Τσόρτσιλ να αποκαταστήσει την αντιλαϊκή μοναρχία στην Ελλάδα και να αποκλείσει τους πρώην κομμουνιστές αντάρτες από τον νέο ελληνικό στρατό, έστρωσε στην Ελλάδα το καταστροφικό δρόμο του εμφύλιου πολέμου. Μετά έρχεται ο φίλτος τας, ο βασιλεύς μας, ο Κωνσταντίν. Ο τέος βασιλιάς δεν έχει κανένα ρόλο, λέει, στην πολιτική ζωή της Ελλάδας από το 1974 που η χώρα απέκτησε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Βρέθηκε στο θρόνο σε ηλικία 23 γαμημένων ετών. Από το 64 με το 67 κυβερνούσε αυτός ο άνθρωπος και ήταν 23 χρονών. Από τα 23 του μέχρι τα 27 του. Ήρθε στη διαμάχη, λέει, με τον Γιώργο Παπανδρέου, αφού προκάλεσε αρκετή ζημιά στην Ελλάδα από το 64 στο 67, με τον τελευταίο να παραιτείται από την κεντρώα κυβέρνηση. Ο Κωνσταντίνος θέλησε να δημιουργήσει, λέει, μια νέα κυβέρνηση αποστατών, προκαλώντας συνταγματική κρίση και πολιτική αστάθεια που οδήγησαν στη Χούντα του Beautiful 67. Η Χούντα του 67 έγινε εξαιτίας ενός 23χρονου, ο οποίος είπε ότι
ας βασιλεύσω μια χώρα, να τις γαμίσω το σπίτι λίγο περισσότερο. Μετά από αυτόν έρχεται ο φίλος μας, ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργος. Η αδύναμη ελληνική, λέει, δημοκρατία δέχτηκε το πιο κέριο πλήγμα το 67 με την επιβολή στρατιωτικού νόμου από μεσαίους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού. Με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Γιώργο Παπαδόπουλο. Μάγκες. Αυτά τα πράγματα τα ζήσαν οι γονείς σας, τα ζήσαν οι παππούδες σας, τα ζήσαν οι γιαγιάδες σας και αντί να βάλουν μυαλό, βρισκόμαστε όλοι αυτή τη στιγμή σε μια χώρα που δεν είναι η Ελλάδα και πολύ απλά γαμιόμαστε εξαιτίας της μεγαλομανίας και της μαλακίας που έδερνε όλους τους κυβερνητικούς εκπροσώπους της Ελλάδας τα τελευταία 200.000 χρόνια. Οποιοςδήποτε πέρασε στο μοντέρνο πολιτισμό στην εξουσία τα έχει κάνει σκατά. Και συνεχίζω. Ακολούθησαν 7 χρόνια της δικτατορίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Παπαδόπουλος καθερέθηκε με πραξικόπημα από σκληροπυρηνικούς στρατιωτικούς. Ο Παπαδόπουλος που πέθανε στη φυλακή συνήθιζε να παρομοιάζει τον εαυτό του με γιατρό που προσπαθεί να θεραπεύσει τον άρρωστο ασθενή. Η καταστροφή της Ελλάδας έχει ξεκινήσει από το 67. Μετά έχουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο μακροβιότερος, λέει, πρωθυπουργός της Ελλάδας από την αποκατάσταση της δημοκρατίας του 1974 άφησε, λέει, έναν εξίτηλο σημάδι όχι μόνο στην ελληνική πολιτική σκηνή αλλά και στην οικονομία της χώρας. Ως το πρωθυπουργός από το 81 στο 89 και από το 93 μέχρι το 96, ο σπουδαγμένος οικονομολόγος του Χάρβαρντ προχώρησε σε κοινωνικές και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις με αποτέλεσμα το δημόσιο να γεμίσει από υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ. Πράσινα παιδιά. Επί των ημερών του, αρκετοί Έλληνες ανήλθαν στη μεσαία τάξη, ενώ όλοι κοντεύαν να πεθάνουν και να λιμοκτονήσουν, προτιμούσαν να γίνουν τα πράσινα παιδιά του Παπανδρέου και του εκάστοτε τότε ΠΑΣΟΚ, για να εξασφαλίσουν ένα μέλλον στα παιδιά τους. Πιστεύω, μάγκες μου, ότι περισσότεροι από εσάς, αν τυχόν το δείτε αυτό, και αν τυχόν το δει και κάποιος από τη Βουλή, ο οποίος εξαιτίας του μαλάκα του Παπανδρέου είναι στην κυβέρνηση, είναι στο δημόσιο, είναι οπουδήποτε, θέλω να μου πείτε τώρα τι γίνεται. Επί των ημερών του, λοιπόν, αρκετοί Έλληνες ανήλθαν στη μεσαία τάξη, ενώ το κόστος της επιτυχίας ήταν η δραστική αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 ξέσπασαν διάφορα σκάνδαλα, ενώ ο ίδιος δημιούργησε έναν αντιπερισπασμό με το να χωρίσει από τη γυναίκα του Μαργαρίτα και να παντρευτεί τη Δήμητρα Λιάννη. Μια αεροσυνοδό που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ερωμένη. Κοινώς, οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας και οι μανάδες μας και οι πατεράδες μας ψηφίζαν ένα τύπο τον οποίον τον πιστεύανε, ο οποίος ξενοπηδούσε και ο οποίος δημιούργησε ένα σκάνδαλο για να κάνει τα δικά του. Και ο Έλληνας αγνήσιος μαλάκας υπέκυψε σε αυτό το σκάνδαλο, έκανε το μαλάκα, ήτανε πράσινο παιδί και απλά συνέχισε τη ζωούλα του κανονικά. Μετά πάμε στο χοντρούλι της υπόθεσης, ο οποίος απειλήθηκε και η ζωή του, αν δεν κάνω λάθος, με ένα όπλο στημένο ακριβώς στο απέναντι διαμέρισμα από το σπίτι του. Όπως πολλοί Έλληνες, λέει, πρωθυπουργοί, έτσι και ο Κώστας Καραμαλής έγινε πρωθυπουργός λόγω ενός γαμημένου επώνυμου. Μέσα σε 5 χρόνια θητείας, το 5 με το 9, όλοι τα θυμόμαστε, θέσπισε λίγες μεταρρυθμίσεις και η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών της χώρας. Αν ο Καραμαλής, όπως φημολογείται, σπαταλούσε λιγότερο χρόνο στο PlayStation, τότε τα πράγματα, λέει, ίσως να ήταν καλύτερα. Το ύψος του ελλείμματος, του προϋπολογισμού και του δημόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ, τα οποία αναθεωρούνταν συνεχώς προς τα πάνω κατά τη διάρκεια και μετά τη θητεία του, και πιστεύω ότι οι χαμηλές κλάσεις των Ελλήνων, οι χαμηλές τάξεις, οι φτωχοί και οι κοντεύω να πεθάνω από την πείνα, παύλα άστεγοι, το ζήσαν στο πετσί τους, έτσι. Όσο πέρναγε η θητεία του, γινόμασταν όλο και πιο πνιγμένοι άνθρωποι. Άνοιξαν τέλος πάντων, λέει, το δρόμο στην επόμενη κυβέρνηση να ζητήσει ένα σχέδιο διάθεσης. Και έρχεται η επόμενη κυβέρνηση με το φίλοντα τον Γιώργο Παπανδρέου. Θυμάμαι η γιαγιά μου προσπαθούσε να με ψήσει να ψηφίσω Παπανδρέου. FYI, έχω πάει να ψηφίσω και δεν έχω ψηφίσει ποτέ. Ο φάκελος που έπεφτε μέσα στην κάλπη ήταν πάντα άδειος. Δεν διατίθεμαι να δώσω έστω την ελάχιστη βοήθεια στον οποιονδήποτε μας κατάντησε εμένα και άλλους πόσους χιλιάδες Έλληνες, αν όχι εκατομμύρια, να φύγουμε από τη χώρα μας και να είμαστε σε μια άλλη χώρα για να προσπαθούμε να επιβιώσουμε και ίσως να ζήσουμε λίγο καλύτερα. Όπως ο παππούς του, λέει, και ο πατέρας του, έτσι και ο Γιώργος Παπανδρέου εξελέγεται πρωθυπουργός το 9 με το σύνθημα «Λεφτά υπάρχουν».
Όπως καταλαβαίνουμε, με το σύνθημα λεφτά υπάρχουν, όλοι ψάχναμε να βρούμε που είναι. Εγώ δεν είδα λεφτά. Εγώ είχα λεφτά να ζω αξιοπρεπώς στην Ελλάδα, είχα τη δουλειά μου, πληρωνόμουνα μέχρι το 10. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι γνώριζε τη δινή οικονομική κατάσταση της χώρας, ανίκανος να διαχειριστεί την επακόλουθη δημοσιονομική κρίση, ζήτησε μια συμφωνία διάσωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρά τη δυσπισία των περισσότερων Ελλήνων, ο πρώην ηγέτης του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να επανέλθει στα πολιτικά πράγματα της χώρας το 2015 με ένα κόμμα που τάχθηκε κατά της λιτότητας. Το θέμα είναι ότι μπορείς να ταχθείς κατά της λιτότητας, αλλά δείχτω. Τάχτηκες κατά της λιτότητας ζητώντας 110 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας γίναμε μέλη το 2002. Με το έτσι θέλω. Έγινε δημοψήφισμα εκείνη την εποχή για να μπούμε στο ευρώ. Όπως έγινε το δημοψήφισμα του Τσίπρα, που όλοι είδαμε ότι δεν πήγε καλά αυτό, αλλά τουλάχιστον ο Έλληνας έτρεφε μια ελπίδα. Μετά έρχεται το μαύρο πρόβατο της Βουλής, ο Τσοχατζόπουλος. Η Ελλάδα λέει θα ήταν σε πολύ χειρότερη θέση από σήμερα αν ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, Άκης Τσοχατζόπουλος, είχε πετύχει στην προσπάθειά του να γίνει πρωθυπουργός το 1996. Ευτυχώς δεν έγινε ο επόμενος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και αντικαταστάτης του Παπανδρέου. Το 2013 καταδικάστηκε για το σκάνδαλο των στρατιωτικών προμηθειών, κατηγορώντας ότι έλαβε μίζες ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο που ήταν υπουργός άμυνας. Η γυναίκα του, η κόρη του και ο ξαδερφός του, οι συνεργάτες του που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και οι περισσότεροι από αυτούς είναι επίσης φυλακισμένοι. Δηλαδή, το κράτος θεωρεί ότι οι πολίτες του είναι τόσο μαλάκες που δεν πήραν χαμπάρι ότι φυλακίσαν τον Τσοχαζόπουλο και όλο το σόι για να βγάλουν λίγο τα φώτα της δημοσιότητας και τα μάτια του κόσμου, τα οποία γυρνάγανε επίμονα προς αυτούς από πάνω τους και να ασχοληθούν όλοι με τον Τσοχαζόπουλο. Πράγμα το οποίο συνέβαλαν και τα μίντια, πράγμα το οποίο συμβάλλει ο κάθε βλάκας ο οποίος δεν έχει άποψη. Προχωρώντας πιο κάτω, βλέπουμε και το φίλο μας τον Πέτρο τον Κωστόπουλο. Όλοι το ξέρετε. Πετράκο, αν με δεις, πραγματικά, σε λέω Πετράκο για να καταλάβεις ότι για μένα, που είμαι ένας 33 χρονών άνθρωπος, ο οποίος μεγάλωσα στην Ελλάδα, έχω δουλέψει τον πάτο μου για να φτάσω να είμαι στην Αυστραλία και μετά από ένα χρόνο στην Αυστραλία να έχω μισήσει όλη την ανθρωπότητα. Καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι δεν με νοιάζει. Καταλαβαίνετε όλοι πολύ καλά ότι δεν με ενδιαφέρει. Βάλτε μυαλό και κύριε Κωστόπουλε, αν το δεις αυτό, για δες εδώ τη γνώμη του Έλληνα, του φίλου σου του αθωγράφου. Ο επιχειρηματίας και μεγαλοεκδότης έκτισε το όνομά του τα χρόνια αλματοδούς ανάπτυξης στο media. Να είναι. Εισήγαγε στην Ελλάδα μια σειρά από ιδιαίτερα δημοφιλή περιοδικά lifestyle και προσπάθησε να σπάσει τα ταμπού και να μιμηθεί αστικές μόδες των εύπορων δυτικών χωρών. Επειδή αυτός ήταν τυχερός και είχε 5 φράγκα, μα νοιάζει πως τα έκανε, μαγκιά του, ήθελε να σου προβάλλει το lifestyle των δυτικών χωρών, επειδή δεν το βλέπε στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα υποφέρει από το 67. Λοιπόν, το βασικό μήνυμα, λέει, των άνθρων του ήταν ο αχαλήνωτος καταναλωτισμός. Άμα έχεις τον καταναλωτισμό μέσα σου και έχεις και τα λεφτά και το υποστηρίζεις, κάντο. Όποιος δεν το έχει, μην προσπαθείς να το επιβάλλεις. Και μην προσπαθείς να περάσεις μηνύματα σε μια κουλτούρα η οποία έχει γαμηθεί. Ο αχαλήνωτος καταναλωτισμός, λοιπόν, που πλάσερε ο κύριος Κωστόπουλος, σήμαινε πιστωτικές κάρτες, που όλοι γαμηθήκανε, πόσε καγέν, διακοπές για σκι, εξωφρενικά στεγαστικά δάνεια και ιδιωτικές πισίνες και σουξουμούξου μανταλάκια και μαλακίες, και όλα αυτά έγιναν σύμβολα σε μια χώρα από τις φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να το παραδεχτούμε ή δεν θέλουμε. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν σύμβολα σε μια χώρα από τις φτωχότερες που μπήκε στο ευρώ το 1 και έδωσε την ευκαιρία στις τράπεζες να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε φθηνό χρήμα. Γιατί? Είναι πολύ απλό. Όταν έχεις τη δραχμή, ωραία, ας κάνουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Πριν το ευρώ, ένα πακέτο τσιγάρα κόστιζε 700 δραχμές. Στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω. 6 μήνες μετά που μπήκε το ευρώ, τα τσιγάρα μου τα πλήρωνα 3 ευρώ. Τώρα τα πληρώνεις 4, 5 ευρώ. Να κάνουμε λίγο το convert. Άμα βάλουμε από δραχμές σε ευρώ, οι 700 δραχμές είναι 2,5 ευρώ. Που σημαίνει ότι τα 5 ευρώ που κοστίζαν τα τσιγάρα μου μετά από ένα χρόνο ήταν 100% αύξηση. Ήταν 200% κέρδος στην τσέπη της κυβέρνησης και δεν είμαι κανένα μαθηματικό μυαλό, είναι απλή λογική. Όταν αυτό εδώ τον αναπτήρα στον πουλάω ένα δολάριο, αλλά η ισοτιμία του σε δολάριο από δολάριο σε ευρώ είναι 50 λεπτά και τον φέρνω από την Αυστραλία εισαγωγή στην Ελλάδα
με μισό δολάριο ή μισό ευρώ και στον πουλάω τον αναπτήρα 2,5 ευρώ, αμέσως έχω 200% κέρδος. Λέει και για κάποιους άλλους δεν θα σταθώ εκεί. Θα σταθώ στο γεγονός ότι ο Έλληνας εθελοτυφλεί, ότι πλέον το μόνο που κάνει είναι να ψάχνει να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει. Ο τρόπος ο δικός μου για επιβίωση ήταν να φύγω από τη χώρα μου, να έρθω στην Αυστραλία και να φτιάξω τη ζωή μου. Και εδώ λοιπόν πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο δεύτερο κεφάλαιο έχει να πει το εξής. Σας είπα όλα αυτά που σας είπα πριν για να καταλάβετε ότι όποιον βλάκα είχαμε εκεί πάνω και όποιον άνθρωπο χρησιμοποιούσαμε σαν πρότυπο παλιά, και βασικά μιλάω σε λάθος πρόσωπο, δεν χρησιμοποιούσαμε, γιατί η γαμημένη δικιά μου γενιά το μόνο που κάνει από την ημέρα που γεννηθήκαμε μέχρι σήμερα είναι να πολεμάμε κάθε μέρα για ένα καλύτερο αύριο για τη ζωή μας, για τις ανάγκες δικές μας, για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Πριν από 2 χρόνια ήμουνα στην Ελλάδα και πήρα την απόφαση να φύγω Αυστραλία. Γιατί? Δούλευα από μικρός, όσοι με ξέρετε, ψυχρικός. Η δουλειά κάποτε πήγαινε πάρα πολύ καλά. Πληρωνόμουν στην ώρα μου, είχα ένα λόγο να σηκωθώ το πρωί, έκανα αυτό που αγαπούσα, γιατί ο θείος μου που με έβαλε στον κόσμο της οικοδομής και στον κόσμο του κλιματισμού ήταν ο μέντορας μου. Την αγαπάω αυτή τη δουλειά όσο δεν πάει. Παρόλα αυτά όμως, αναγκάστηκα να φύγω από την Ελλάδα γιατί ο θείος μου δεν ήταν ικανός να με πληρώσει. Και δεν ήταν ικανός να με πληρώσει γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι που δουλεύαμε για αυτούς και ήταν, ας το πούμε, εργολάβος, και ακόμα είναι εργολάβος. Οι άνθρωποι που δουλεύαμε για αυτούς λοιπόν χρησιμοποίησανε τη λέξη κρίση, γιατί όλα αυτά είναι μια λέξη, γιατί στην Ελλάδα, ας το παραδεχτούμε, τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Ούτε κρίση υπάρχει, ούτε κυβέρνηση υπάρχει. Και τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, κατέληξα πριν 1 χρόνο στην Αυστραλία. Από τα χρόνια που πέρασα στην Ελλάδα και τα τελευταία 5 χρόνια θα σας δώσω μια μικρή περίληψη για τη δικιά μου τη ζωή, το τι έζησα, και στο τέλος θα σας δώσω συμπεράσματα. Δείτε το, μοιραστείτε το, μπας και πάει καλά αυτός ο τουνέας. Λοιπόν, 5 χρόνια πριν που άρχισε λοιπόν η τεράστια κατηφόρα της Ελλάδας, το 12, η μάνα μου πήρε την απόφαση, άρχισε να σκέφτεται να φύγει για τη Μελβούρνη, να έρθει στην Αυστραλία μαζί με τον πατριό μου και τα 2 μικρά αδέρφια. Γιατί? Γιατί ο πατριός μου προσπαθούσε να σώσει με τα νύχια και με τα δόντια κάποια χρή που είχε κάνει, επειδή το κράτος ήταν έλα πάρε δάνειο, έλα κάνε αυτό, έλα κάνε το άλλο. Παίρνει δάνειο ο άνθρωπος να χτίσει ένα σπίτι και έρχεται η χώρα και του λέει κρίση. Έρχεται η χώρα και του κόβει τα πάντα. Έρχεται η χώρα και του αυξάνει τους φόρους. Και όχι μόνο σε αυτόν. Χρησιμοποιώ τον πατριό μου σαν παράδειγμα για όλους τους πατεράδες, τις μανάδες μας και για εμάς τους ίδιους, οι οποίοι είμαστε άνω των 30 ετών και δουλεύουμε τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια. Και πολύ απλά του λέει, όπως είπε και σε όλους μας, ότι μαγκά, η Ελλάδα έχει χρέος 200, 500, 600 δισεκατομμύρια, 1-3, δεν ξέρω, έχω χάσει το λογαριασμό, δεν με νοιάζει, δεν ασχοληθώ ούτε με τα λεφτά ούτε με τα οικονομικά. Εγώ θα ασχοληθώ με τα λογικά και τα ρεαλιστικά πράγματα. Λοιπόν, έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει ότι έχει ένα χρέος σαν χώρα, το οποίο είναι 200.000, ο πολύπλοκος τρόπος που σκέφτηκε το φτωχικό μου μυαλό που δεν έχει σπουδάσει στο Χάρφα την οικονομολογία και μπλα μπλα μπλα, βλέπουμε τι γίνεται και λέμε, μένουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, τους χρωστάμε τα μαλλιά της κεφαλής μας, βγαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον πίνουμε γιατί θα μας γαμίσουν όλοι, ζητάμε τα λεφτά από τη Γερμανία από τους πολέμους τα οποία έχουμε δικαιωθεί σε δικαστήριο να τα πάρουμε την αποζημίωση, τα παίρνουμε πίσω, δεν χρωστάμε σε κανέναν, φεύγουμε από το ευρώ, γινόμαστε μια πλούσια χώρα, γυρνάμε στη δραχμή, έχοντας πάρει πίσω τα λεφτά αυτά έχουμε ξεχρεώσει ότι χρωστάμε στους δανειστές και η χώρα συνεχίζει μόνη της όπως κάνανε άλλες χώρες και στρώνει τη δικιά της οικονομία. Από το μηδέν, δουλεύοντας με τα ντόπια προϊόντα της. Από πού θέλετε να το πιάσουμε? Από τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Τυχαίνει να έχω ταξιδέψει όλη την Ελλάδα. Δούλευα σε παγοδρόμια, έστεινα παγοδρόμια ανά την Ελλάδα. Έχω βιώσει ότι η αγροτική ζωή εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ πλούσια. Η λύση που έφερε η Ελλάδα ήταν: αυξάνω τους φόρους, τους πάω στο διάολο για όλους. Είσαι αγέννητος και με το που ξεπροβάλλεις από το μουνί της μάνας σου χρωστάς λεφτά στο δημόσιο, γιατί έτσι είναι το σύστημα αυτή τη στιγμή. Ο κάθε Έλληνας, εκτός ότι η ανεργία κοντεύει να φτάσει στο 80%, που αυτό δεν το ψάξα, αλλά ούτε θα το ψάξω να το πω στο επεισόδιο αυτό. Όταν έφυγα η ανεργία ήταν στο 38% και τώρα έχει ανέβει κατακόρυφα, είμαι σίγουρος. Λοιπόν,
Με λίγα λόγια, το σχέδιο της κυβέρνησης ήταν: ανεβάζω τους φόρους, χαμηλώνω τους βασικούς μισθούς, απολύω κόσμο για να σώσω λεφτά. Το κάνει αυτό. Και τι γίνεται? Μετά από λίγο καιρό ζητάει και άλλα λεφτά γιατί δεν έχει. Δανεικά. Απολύει και άλλο κόσμο. Επιχειρηματίες σταματάνε να προσλαμβάνουν μέχρι και σερβιτόρες, σερβιτόρους στις καφετέριες. Ο κάθε Έλληνας το έχει ρίξει στο να κάνει ό,τι σκατά βρει μπροστά του απλά και μόνο για να βγάλει 500 ευρώ το μήνα και αν τα πάρει για να πληρώσει 250 ευρώ ενίκιο και να ζήσει με άλλα 250 ευρώ. Και αν τα βγάλει αυτά τα λεφτά. Και ούτω καθεξής. Και έχουμε καταλήξει να είμαστε εδώ που είμαστε και έχουμε καταλήξει να παρατήσει στη χώρα ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της. Έχουμε καταλήξει να είμαστε τα πρόβατα και τα έρμεα κυβερνητικών συμφερόντων, τα οποία, να σας πω την αλήθεια, έχω μπερδευτεί, έχω κάτσει, έχω διαβάσει άθα, έχω ακούσει, έχω δει συνεντεύξεις, έχω κάνει, έχω ράνει, δεν έχω βγάλει άκρη ακριβώς τι γίνεται. Γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να καθαρίσω το μυαλό μου αρκετά για να βγάλω άκρη να δω τι γίνεται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζω. Και έρχομαι στο σήμερα, το οποίο σήμερα με έκανε να καταλάβω ότι όλος ο κόσμος ο οποίος πέρασε από κυβερνητικές θέσεις ή κρατικές κυβερνητικές θέσεις στην Ελλάδα ήταν ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόλλος. Η οικονομία δεν είναι μαθηματικά και εξισώσεις που θα κάνεις στις χημίες και στις φυσικές για να βγάλεις αποτελέσματα. Η οικονομία είναι απλά μαθηματικά. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αν για κάποιο λόγο δεν έχω το ένα για να βγάλω δύο, απλά πρέπει να βρω έναν τρόπο να το αποκτήσω αυτό το ένα που μου λείπει για να βγάλω το επιθυμητό αποτέλεσμα με έναν τρόπο θα βοηθήσει εμένα, θα βοηθήσει τον κόσμο μου, τον ελληνικό λαό και το εμένα είναι η κυβέρνηση. Θα κάνω τους Έλληνες πιο χαρούμενους και επιτέλους θα μπορέσει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό να πει: άντε γαμηθείτε όλοι και όλα, γυρνάω πίσω στη χώρα μου γιατί τώρα υπάρχει όντως ένα αύριο. Είναι απλή λύση. Είναι απλά τα πράγματα. Για μένα δεν υποστηρίζω κανένα κόμμα, δεν έχω ψηφίσει κανένα στα 33 μου χρόνια. Έδινα το παρόν στην κάλπη και μέσα στην κάλπη έπεφτε άδειος φάκελος. Ναι, θα μου πείτε, ο άδειος φάκελος θεωρείται λευκό, πάει στο κυβερνών κόμμα. Στο κυβερνών κόμμα θα πάει ο ψήφος από τη στιγμή που θα πατήσεις ψηφίσεις δεν ψηφίσεις. Ψαλαμάκι να πετάξεις μέσα στην κάλπη και να τα καταστρέψεις όλα. Όλα αυτά που θα καταστρέψεις, μπρο μου, θα γίνουνε ψήφοι υπέρ του κυβερνώντος κόμματος. Έτσι είναι η Ελλάδα. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, στην οποία όταν είμαι κυβέρνηση, έχεις τον καφέ. Λοιπόν, έλεγα ότι είμαστε η μοναδική χώρα η οποία έχουμε μια κυβέρνηση. Ερχόμαστε σε εκλογές, που όταν έρχεσαι σε εκλογές για να εκλέξεις κάποιον άλλον, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις καλά. Που σημαίνει ότι δεν θα δηλώσεις υποψηφιότητα για πρωθυπουργός και κυβερνών κόμμα. Είμαστε η μοναδική γαμοχώρα που ψηφίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους συνέχεια. Βάλτε μυαλό, σταματήστε να ψηφίζετε, εξεγερθείτε λίγο, ξυπνήστε. Όλοι γεννιόμαστε, ζούμε, πεθαίνουμε. Ένα βίντεο που είχα δει τις προάλλες έλεγε ότι μέσος χρόνος ζωής ενός ανθρώπου είναι 70 με 80 χρόνια, θέλουν να πιστεύουν. Από όταν γεννιέσαι μέχρι τα 23 και 25 ράφλι που θα έχεις τελειώσει τις σπουδές σου και θα ξεκινήσεις να δουλεύεις πάνω σε αυτό που θες, είναι όλα καλά, ωραία. Μετά είναι το διάστημα της ζωής από τα 25 μέχρι τα 60, τα οποία είναι 35 χρόνια, το οποίο πρέπει να δουλεύεις για να πληρώνεις ενίκιο, να πληρώνεις φόρους, να πληρώνεις τόνα, να πληρώνεις τ' άλλο, να πληρώνεις το παράλληλο, να πληρώνεις γενικά σαν το μαλάκα. Μαγκές, πάλι βγήκε το φιλτράκι. Κάθε να δείτε πως έχει φάσει. Δεν ξέρω πως, πραγματικά, το εύχομαι να γίνει σύντομα. Πρέπει να εκλεγεί κάποιος ο οποίος δεν τον νοιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τον νοιάζουν τα συμφέροντα με τους Αμερικάνους. Δεν τον νοιάζει τίποτα παρά μόνο να ακολουθήσει μια σωστή τακτική, ούτως ώστε η Ελλάδα να βγει από την κρίση. Οι Έλληνες που είμαστε μακριά από τη χώρα μας και μετανιώνουμε κάθε στιγμή και λεπτό που καβαλήσαμε αυτό το αεροπλάνο, οι περισσότεροι, εγώ προσωπικά το μετανιώνω και είναι στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα έρθει και αυτό, του show βασικά αυτού, στο τρίτο μέρος αυτού του επεισοδίου θα έρθει και αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω σε όλους είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, ψάχτε λίγο στη ζωή σας, στο παρελθόν σας, σκεφτείτε, κάντε μια κουβέντα με τον εαυτό σας. Πάρτε ένα τετράδιο, χωρίστε το στη μέση, να σας δείξω πώς. Πάρτε ένα τυχαίο τετράδιο, ανοίξτε το σε δύο τυχαίες σελίδες και χωρίστε αυτές τις σελίδες στη μέση. Μία σελίδα θα γράψετε τι ήθελα να καταφέρω όταν ήμουν παιδί μεγαλώνοντας. Στην άλλη μεριά γράφτε τι πραγματικά καταφέρατε μεγαλώνοντας.
Εδώ από κάτω γράφτε τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάνετε για να γίνει καλύτερη η ζωή σας. Και εδώ γράφτε τι actually κάνατε. Τι κάνατε πραγματικά για να γίνει καλύτερη η ζωή σας. Με λίγα λόγια, γράφτε εδώ τι φαντάζεστε. Που πάω στοίχημα ότι η σελίδα θα δείχνει κάπως. Ας πούμε ότι αυτή η μουτζούρα είναι πολλά γράμματα και στις δύο κατηγορίες. Και αυτή η σελίδα δεν νομίζω να έχει παραπάνω από. Η δικιά μου σελίδα είναι άδεια από εδώ. Έχει πέντε πράγματα τα οποία ήταν να έχω δουλειά, να έχω αρκετά χρήματα ούτως ώστε να επενδύσω στον εαυτό μου και να πάρω το στούντιό μου για να κάνω την κάβλα μου επάγγελμα και να αρχίσω να βγάζω λεφτά από αυτό και να κάνω τη δικιά μου εταιρεία και επίσης να σταματήσω να βλέπω με καριόλια. Είναι τα μοναδικά πράγματα που κατάφερα και πιστέψτε με, η σελίδα με τα πράγματα που θέλω να κάνω στη ζωή μου έχει τρία ακόμα πράγματα. Το ένα είναι να πάρω όλη τι βλέπετε εδώ και να γυρίσω στη χώρα μου, το οποίο δεν μπορώ να το κάνω. Το δεύτερο είναι να είμαι χαρούμενος. Κοιτάμε. Δεν νομίζω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Και το τελευταίο, από τα 33 μου και μετά, να ζήσω μια ευχάριστη ζωή. Και τώρα πάμε στο τρίτο κομμάτι. Ένα περιληπτικό mini bio του George Soad Apostolatos. Και στο τέλος ένα μικρό ρεζουμέ και θα κλείσουμε. Είμαι γεννηθής του 1984. Γεννήθηκα και έφυγα και ήρθα Αυστραλία γιατί η μάνα μου ήταν μικρή. Γιατί η Αυστραλία ήταν η πιο εύκολα να μεγαλώσει παιδιά. Μην ξεχνάμε, ήταν η Ελλάδα το 84, δεν ήταν και τα πιο ευχάριστα πράγματα. Είχε χούντα λίγο καιρό πριν. Πολλοί την είχαν κάνει, όπως και η γιαγιά μου. Τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Οι γονείς μου χωρίσανε, μπλα μπλα μπλα. Γύρισα στην Ελλάδα. Μεγάλωσα στην Ελλάδα. 15 χρονών άρχισα να δουλεύω με το θείο μου. Από τα 15 μου μέχρι τα 21, 23, κάτι τέτοιο, δούλευα με το θείο μου. Σημειωτέων ότι δεν έχω ούτε ένα ένσημο σαν ψυπτικός μετά από τόσα χρόνια. Έχω μόνο 1,5 χρόνο ένσημα τα οποία ήταν από την τελευταία εταιρεία κλιματισμού εξαερισμού που δούλευα, συν την εταιρεία με τα παγοδρόμια. Δεν πληρωνόμουν υπερορίες, δεν πληρωνόμουν πολλές φορές σωστά και on time. Και απλά θεώρησα σωστό ότι το να δουλεύω και να μην πληρώνομαι είναι σαν να δουλεύεις και να μην πληρώνεις. Και αποφάσισα να ψάξω την τύχη μου αλλού. Έτσι ξεκίνησα να κάνω την τρέλα μου επάγγελμα, μ' άρεσε η μουσική, την αγαπούσα από χρόνια και ασχολήθηκα με το DJing. Γιατί δυστυχώς να ασχοληθώ με την παραγωγή και τα λοιπά δεν γινόταν. Λοιπόν, ήταν δύσκολο. Και γιατί ήταν δύσκολο? Γιατί δεν είχα λεφτά να επενδύσω στον εαυτό μου. Μετά βρίσκω μια δουλειά σε μια εταιρεία που έφτιαχνε αραγωγούς κλιματισμού, εφόσον έχω δουλέψει σε καφετέρειες, σερβιτόρος, μπουφετζής, deliveras με το ίδιο μου το αυτοκίνητο, πολιτής ρούχων, barman, DJ, μπλα μπλα μπλα. Μου κάθεται η δουλίτσα στην εταιρεία κλιματισμού, ήταν μια εταιρεία κατασκευής αεραγωγών κλιματισμού, εξαερισμού και τοποθετήσεις. Δούλευα και στο εργοστάσιο και στην οικοδομή. Και μάγκες μου πίστευα ότι επιτέλους είχα βρει τη δουλειά που θα κάτσω. Ήμουνα ένα χρόνο και εκεί, μέχρι που ήρθε αυτό το υπέροχο δημοψήφισμα. Στο ψηλοδημοψήφισμα λοιπόν, μετά που ανακοινώθηκε η ψήφος, τα πάντα πήραν την κάτω βόλτα. Γιατί? Γιατί το αφεντικό μου στην εταιρεία που δούλευα είχε γύρω στα 40 άτομα εργαζόμενους και έμεινε με 8. Γιατί όλα τα έργα που έπαιρνε αυτός ο άνθρωπος ήταν δημόσια και μεγάλα έργα. Πράγμα που σήμαινε ότι είχαμε τα λεφτά μας on time, είχαμε το οίκα μας on time, είχαμε τα πάντα. Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος είχε δύο εταιρείες, τρεις εταιρείες για την ακρίβεια πριν φύγω από την Ελλάδα και δούλευε και στις τρεις. Για να μην αναγκαστεί να τα κλείσει όλα, να δηλώσει bankruptcy και να περισσώσει έστω τα 8 άτομα που κατάφερε να κρατήσει στη δουλειά. Όλα τα υπόλοιπα άτομα που ήταν στη δουλειά απολυθήκανε μαζί και εμένα και πήραν και αποζημίωση από αυτόν τον άνθρωπο. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα λοιπόν ότι καλύτερα να σέβεσαι αυτούς που σου σέβονται και να γράφεις στα αρχίδια σου αυτούς που σε γράφουν στα αρχίδια σου. Στα αρχίδια τους, συγγνώμη. Και να γράφεις στα αρχίδια σου αυτούς που σε γράφουν στα αρχίδια τους. Και έτσι έκανα. Αφού λοιπόν έμεινα άνεργος από την εταιρεία που δούλευα λόγω κρίσης και λόγω του ότι παγώσαν όλα τα δημόσια έργα, όλες οι πληρωμές από τα ταμεία παγώσανε, εισαγωγές, εξαγωγές χρημάτων δεν γινόντουσαν και ό,τι λεφτά υπήρχαν στις τράπεζες τα μαζέψανε όλοι γιατί ξέρανε τι θα συμβεί, βρίσκομαι εγώ και πολλοί ακόμα σαν εμένα στα 30 μας, στους δρόμους,
να ψάχνουμε για δουλειά, να μην έχουμε προϋπηρεσία γιατί δεν φαίνεται στα χαρτιά, να δουλεύουμε για 20 ευρώ το 14ωρο και πολλοί από εμάς να κάνουμε το σκατό μας παξιμάδι, να μην πληρώνουμε ενίκιο, να μην πληρώνουμε λογαριασμούς, να μην τρώμε, να μην πίνουμε καφέ, να μην αγοράζουμε τσιγάρα. Γιατί θέλαμε να μαζέψουμε λεφτά, να φύγουμε από μια χώρα η οποία δεν μας δίνει ούτε μία ευκαιρία στο δισεκατομμύριο. Και μετά έρχεται ο μαλάκας, ο δημοσιογράφος και μου βγάζει διαφημιστικά «Μένουμε Ελλάδα». Γιατί ρε αρχίδι, επειδή εσύ βγάζεις 2 και 3 χιλιάρικα το μήνα, εγώ θα μείνω Ελλάδα που με το ζόρι έβγαζα 300 ευρώ. Έχω περισσότερη εμπειρία και περισσότερα χρόνια δουλειά στην πλάτη μου από το κάθε αρχίδι δημοσιογράφο της Ελλάδος και το κάθε μουνόπανο που υπάρχει εκεί πέρα. Και αναγκάζομαι να φύγω 15.000 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου, από την οικογένειά μου την πραγματική και από τους φίλους μου, για να κάνω τη ζωή μου και να είμαι εδώ αξιοπρεπώς να τραβάω ένα βίντεο με έναν αλφα εξοπλισμό να σας κράζω και να θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα και να είμαι this close να πουλήσω τα πάντα και να φύγω στην Ελλάδα και να ρίξω μαύρη πέτρα πίσω μου. Έχω στην ουσία 3 χαρτιά, 2 χαρτιά ψέματα και δεν περνάει τίποτα, εδώ τουλάχιστον. Και έρχομαι εδώ να σπουδάσω, να πάρω bachelor degree στη μουσική τεχνολογία, audio production όπως το λένε εδώ. Και 4 μήνες, ούτε 4 μήνες μετά που ξεκίνησα τη σχολή, πριν προλάβει να κλείσει το semester, το τετράμινο, αναγκάστηκα να τα παρατήσω γιατί έπρεπε να αγοράσω αμάξι και να νοικιάσω σπίτι. Τα κάνω αυτά, δουλεύω, μαζεύω λεφτά, παίρνω τον εξοπλισμό μου, μου γίνεται μια πουστιά, μου κλέβουν ένα μίκτη, χαλάω πάλι λεφτά να πάρω καινούριο. Ένα πρωί δεν ξύπνησα να πάω για δουλειά χωρίς να έχω δώσει άλλο δικαίωμα και έχοντας δουλέψει τον κόλο μου για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ήταν και Έλληνας και ο οποίος με έκλεβε, τον πληρώνανε 40 και 45 δολάρια για την ώρα για να με πληρώνει εμένα και μου δίνει τα 25 και εν συνεχεία τα 27. Εδώ πέρα παρένθεση, όταν σας λέω δουλεύω για 25 και 27 δολάρια την ώρα ενώ μένω μόνος μου, είναι σαν να δουλεύεις στην Ελλάδα για 2 ευρώ την ώρα και να μένεις μόνος. Do the math. Λοιπόν, τα έξοδα εδώ πέρα της ζωής είναι πανάκριβα και το πιο ακριβό πράγμα είναι 35 δολάρια, 25 γραμμάρια καπνός. Σε ευρώ, 25 ευρώ. Το ενίκιο και η αγορά κατοικίας και γης, πανάκριβα. Πληρώνω ένα χιλιάρικο ενίκιο για μια γκαρσονιέρα το μήνα. Και είμαι πίσω ήδη 2 μήνες, γιατί εφόσον έχασα τη δουλειά την πρώτη, επειδή ένα πρωί δεν ξύπνησα, που παρεπιπτόντως αυτός ο άνθρωπος μετά που με απέλησε, με πήρε τηλέφωνο γιατί ήρθε στην ανάγκη μου, αλλά no hard feelings, δούλεψα, ο οποίος είναι Σέρβος και ήρθε στα 13 του κάτι τέτοιο στην Αυστραλία και μεγάλωσε εδώ, απολύθηκα και από εκεί για ένα σκηνικό που έγινε Τετάρτη, το οποίο ήταν κατά λάθος κλώτσισα ένα τρυπάνι από μια σκαλοσιά την ώρα που μέσα στη βροχή μάζευα εργαλεία, έπεσε κάτω. Και αυτό ήταν και καλά το trigger για να με απολύσει. Με απέλησε, εφόσον δούλεψα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, με απέλησε την Κυριακή που τον ρώτησα γιατί δεν έχει καταθέσει ακόμα την πληρωμή μου στην τράπεζα μέσω μηνυμάτων. Το κάρμα όμως του γύρισε και πριν λίγο καιρό μου στείλε μήνυμα μια φωτογραφία που χτύπησε τα δάχτυλά του. Karma is a bitch. Και εν κατακλείδη, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι έφυγα από μια χώρα τη οποία η σωτηρία είναι εύκολη, αλλά κανείς δεν θέλει να την ακολουθήσει γιατί είναι όλοι τους βολεμένοι με τα ευρωπαϊκά και τα worldwide συμφέροντα που έχουν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, με προβληματάκια και ενώ ήμουν άνεργος, και ήρθα σε μια χώρα στην οποία δουλειά θα ξανάχω. Σήμερα ο μήνας έχει 29 Δεκεμβρίου, 8 Ιανουαρίου ξεκινάω πάλι δουλειά, αν κάτσω στη χώρα και δεν έχω γυρίσει Ελλάδα μέχρι τότε. Και έρχομαι σε μια χώρα στην οποία αντιμετωπίζω σε ούτε ένα χρόνο μέσα άπειρα προβλήματα, εκμεταλλεύονται όλοι το γεγονός ότι είμαι wog, με γαμάνε πατόκορφα ένας-ένας. Έχω παλέψει άπειρα. 2 μήνες είμαι με τη μέση μου γιατί δούλευα για να μην χάσω μεροκάματο. Γιατί μεροκάματο χάνεις εδώ, τη γάμισες. Και πόσο μάλλον 1,5 μήνα που είμαι εκτός δουλειάς με τη μέση μου και μετά την απόλυση. Δεν έχω λεφτά να πάω σε γιατρό. Έχω καταλήξει τέλος πάντων να έρθω σε μια χώρα η οποία με γέμισε προβλήματα. Δεν είμαι χαρούμενος. Δεν περνάω καλά. Και το μόνο που έχω είναι υλικά αγαθά. Τα οποία υλικά αγαθά δεν είναι καμιά βίλα. Τα υλικά αγαθά που έχω είναι μια τηλεόραση, ένα αξιοσέβαστο PC, δύο ηχεία, μίκτη, μικρόφωνο, studio equipment, ένα κρεβάτι, δύο ντουλάπες, ένα ψυγείο. Μπόρεσα όλα αυτά να το, όλο αυτό το σπίτι μπόρεσα να το στήσω σε μία μέρα. Μια βδομάδα μεροκάματα όταν δούλεψα πριν νοικιάσω αυτό το σπίτι ήταν αρκετά. Τα 1300 δολάρια που έβγαλα τότε, γιατί πληρωνόμουν 33 δολάρια την ώρα, ήταν αρκετά ούτως ώστε να εξοπλίσω ένα decent σπίτι για να μπορώ να μείνω εγώ και η κοπέλα μου, για να μπορώ να μείνω σε ένα decent σπίτι στην Αυστραλία, να πληρώνω το ενίκιο μου, τους λογαριασμούς μου,
και να ζήσω κάπως καλύτερα από την Ελλάδα. Αλλά πλέον κατάλαβα ότι σε αυτή τη χώρα είναι χειρότερα από την Ελλάδα. Σε αυτή τη χώρα οι πολίτες έχουν μεγαλώσει με το mentality ότι θα κάνω μια ό,τι να είναι δουλειά γιατί πληρώνει καλά. Το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ πέρα των Αυστραλών δεν είναι έξυπνοι. Έχω γνωρίσει πολύ έξυπνους ανθρώπους Αυστραλούς και είναι λίγοι, ελάχιστοι. Συνεχίζοντας λοιπόν, θα βρω μια δουλειά. Περισσότεροι γίνονται tradies. Μάστορες όπως λένε, οι βοηθοί σε οικοδομές. Δουλεύουν οικοδομοί, δουλεύουν 9-10 μήνες το χρόνο για να χαλάσουν όλα τα λεφτά τους να πάνε διακοπές ένα μήνα, δύο. Να γυρίσουν πίσω, να αντικρίσουν έναν άδειο τραπεζικό λογαριασμό, να βαρέσουν μια καταθλιψάρα για καμιά εβδομάδα, δύο μέχρι που θα τελειώσει η άδειά τους. Και μετά την καταθλιψάρα να συνεχίσουν να δουλεύουν για να μαζέψουν λεφτά, να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους και μετά να φύγουν πάλι ταξίδι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν τους κατηγορώ. Μπράβο τους, έτσι μεγαλώσαν, τις συνθήσαν. Εγώ δεν έχω μεγαλώσει έτσι. Δεν θέλω ούτε να είμαι αρχίδι και να πατάω επιπτωμάτων για να φτάσω κάπου, ούτε να κατηγορώ τους άλλους, ούτε τίποτα τέτοιο. Άμα είσαι καλύτερος από μένα, θα σου πω μπράβο και θα σε κρατήσω δίπλα μου γιατί θα θέλω πολύ απλά να βγάλω καλά λεφτά. Επειδή θα βγάλεις και εσύ καλά λεφτά, θα υπάρχει μια συνεργασία και θα είμαστε καλοί και οι δύο. Και απλά θα είσαι καλύτερος από μένα ή καλύτερη σε κάτι άλλο. Αυτό όταν συμβαίνει και το βρίσκεις, ειδικά στην οικοδομή, ένας άνθρωπος όπως γυρίσαν πολλοί και μου είπανε ότι είσαι έξυπνος, είσαι πολύ καλός μάστορας, δεν περίμενε να κάνεις carpentry μόνος σου και lockups και τέτοια μέσα σε μετά από δύο μήνες δουλειάς, που εγώ έχω εμπειρία και για να κάνω τη δουλειά που κάνεις εσύ και να μπορώ να σκεφτώ και να δουλέψω το μυαλό μου πως το δουλεύεις εσύ, περάσαν πολλά χρόνια και ακόμα δεν έχω καταφέρει να δουλεύω το μυαλό μου πως το δουλεύεις εσύ. Ναι, καλός ή κακός είμαι ιδιοφυής. Γιατί είμαι μόνος μου. Γιατί ήμουν μια ζωή μόνος μου. Γιατί μια ζωή κλεινόμουν στον εαυτό μου, δεν με ένοιαζε κανένας και τίποτα παρά μόνο η οικογένειά μου και δυστυχώς με το σκληρό τρόπο κατάλαβα ότι η οικογένειά μου παρόλο που νοιάζεται, δεν νοιάζεται. Πες το σκληραγώγηση, πες το δεν ξέρω τι σκαντά θες να το αποκαλέσεις. Άμα θα τους πάρω τηλέφωνο, πιστεύω θα είναι εκεί, αλλά άμα τους πάρω τηλέφωνο για να τους ζητήσω λεφτά, ας πούμε, θα μου πούνε δουλεύεις, νοικιάζεις, έχεις πράγματα απούλατα, όπως και έχω κάνει. Μέχρι σήμερα έχω πουλήσει το αυτοκίνητό μου για να πληρώσω ενίκιο και πάλι έμεινα πίσω. Έχω πουλήσει μικροπράγματα, έχω πουλήσει κάτι ρούχα, έχω πουλήσει κάτι interface που είχα $50 απλά για να πάρω τσιγάρα. Είμαι, όπως σας είπα, this close να βάλω όλο το στούντιο για πώληση και απλά να πάρω τα λεφτά να βγάλω εισιτήριο και την ίδια μέρα που θα πάρω τα λεφτά να βγάλω εισιτήριο και το ίδιο βράδυ θα φύγω για Ελλάδα. Όσοι με ξέρετε και δείτε αυτό το βίντεο θα πείτε όχι ρε George, τι να κάνετε μαλακίες σου ξουμούξου. Λοιπόν, θα σας βάλω να αναρωτηθείτε ένα πράγμα. Εσάς και τους πραγματικούς φίλους και οικογένειες που έχετε δίπλα σας, και αν αυτή τη στιγμή βλέπετε αυτό το επεισόδιο με έναν από αυτούς τους ανθρώπους, απλά κλείστε τα μάτια, βάλτε στο μυαλό σας ότι έχετε ένα σοβαρό πρόβλημα και ότι πρέπει να το συζητήσετε με κάποιον, ανοίξτε τα μάτια σας και κοιτάξτε δίπλα σας. Και αν όχι, πιάστε το κινητό και κάντε έτσι μία επαφή από τις χιλιάδες, θα τον πάρει τηλέφωνο ή θα την πάρει τηλέφωνο, θα απαντήσει, θα βγείτε να πιείτε ένα καφέ, ένα ποτό ή να πάτε ο ένας από το σπίτι του αλληνού, να το συζητήσετε και να βγει αυτό το βάρος από πάνω σου και να πάρεις τη βοήθεια, την ψυχολογική υποστήριξη και τα λοιπά που χρειάζεσαι σαν ανθρώπινο όν και να το μοιραστείς με έναν άνθρωπο. Εγώ αυτό δεν το έχω. Αυτή τη στιγμή εδώ είναι 6 η ώρα το απόγευμα. Που σημαίνει ότι στην Ελλάδα είναι 9 η ώρα το πρωί, αν δεν απατώμε. Εγώ και οποιοδήποτε εγώ που βρίσκεται σε μια χώρα όπως η Αυστραλία, όταν θα θέλει να μιλήσει με την οικογένειά του, γιατί για μένα η οικογένειά μου πραγματική είναι η φίλη μου, η οικογένειά μου που με μεγάλωσε είναι απλά η οικογένεια που είχα άνευ επιλογής. Για να μιλήσω με τους φίλους μου λοιπόν, θα πρέπει να συμβαδίζουν οι ώρες και μαντέψτε τι γίνεται. Με 9 ώρες διαφορά ποτέ δεν συμβαδίζουν. Δεν θα μετανιώσω που ήρθα στην Αυστραλία, γιατί ήρθα και πήρα σκληρά μαθήματα. Επίσης όμως ήρθα και έκανα τρομερή δουλειά στο production. Δούλεψα πάρα πολύ. Δεν έχω βγάλει λεφτά από το βίντεο κλιπ του Candidate που ανέβηκε. Ούτε στην ηχογράφηση Mix Mastering, ούτε στη σκηνοθεσία. Ο μοναδικός που έβγαλε λεφτά ήταν ο άνθρωπος που συνεργαστήκαμε, ο Νίκος, ο οποίος συνεργαστήκαμε και ήταν να κάνει δουλειά με πληρωμή. Co-direction και βιντεόγραφη του βίντεο κλιπ. Δεν πληρώθηκε από την τσέπη μου, πληρώθηκε από την τσέπη του καλλιτέχνη. Παρ' όλα αυτά, απέδειξα πόσο επαγγελματίας είμαι και πόσο σωστά μπορώ να κάνω τη δουλειά μου αν έχω τα εφόδια. Τα οποία εφόδια εκτός από το στούντιο που έδειξα πριν κάτι δευτερόλεπτα ήταν και μια δουλειά η οποία μου βγάζει λεφτά.
για να πληρώνω για βενζίνες για τα γυρίσματα, να πληρώνω για φαγητά και αναψυκτικά την ώρα που, τις ώρες και τις μέρες που ηχογραφούσαμε με τον James 4 κομμάτια και έχουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε, γιατί το 100% ready είναι το nothing μόνο, το βίντεο κλιπ. Πρέπει να τελειώσουμε ηχογράφηση από άλλα 3 κομμάτια, να μιξάρω, να μαστεράρω άλλο ένα και να κάνουμε βίντεο κλιπ. Απέδειξα τη δουλειά μου και στο θέμα Psycho React Productions και στο θέμα οικοδομή. Η πιο τρανή απόδειξη είναι το βίντεο που βλέπετε τώρα. Είναι σε ένα σπίτι το οποίο μένω μόνος μου, το νοικιάζω μόνος μου. Μου ήρθε σήμερα ειδοποίηση έξωσης γιατί έχω να δώσω ένα μήνα ενίκιο. Έχω 2 εβδομάδες να βρω τι θα κάνω. Ο ιδιοκτήτης λέει προτιμώ να χάσω λεφτά παρά να κάνω υπομονή. Είμαι σε μια πολύ γάμισέτα φάση. Θα ξελασπώσω, προσπαθώ, το δουλεύω και ως conclusion και ως τελευταία συμβουλή, γιατί πολλοί σας ζάλισα τα αρχίδια, έχω το εξής. Σταματήστε να χαϊδεύετε αυτιά. Σταματήστε να πιστεύετε ότι μπορείτε να γαμίσετε όλο τον πλανήτη. Σταματήστε να νομίζετε ότι η κυβέρνηση, οποιοδήποτε μεγάλο κεφαλαίας, να πούμε, πώς σας λέω εγώ, κοινώς τα μεγάλα κεφάλια, είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι αφεντικά, είτε οτιδήποτε, πρέπει να σταματήσετε να τους αφήνετε να καθορίζουν τη ζωή σας. Πάρτε μια απόφαση για εσάς. Πάρτε μια απόφαση για το τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Πάρτε για μια απόφαση για το τι θέλετε να αφήσετε πίσω σας όταν θα πεθάνετε. Γιατί καλός ή κακός, κανείς δεν είναι αθάνατος. Όλοι πεθαίνουμε. Όλοι. Αυτός είναι ο σκοπός μας αυτή τη γη. Γεννιόμαστε, πεθαίνουμε. Δεν υπάρχει άλλος σκοπός. Το θέμα είναι ότι μέχρι να πεθάνεις, τουλάχιστον να έχεις ένα χαμόγελο και το μυαλό σου να μην πονάει όπως το δικό μου. Αυτό. Ζήστε, ξυπνάτε. Δεν λέω ότι είμαι ο φωστήρας της φάσης ή ο μεσσιάια και παπαριές. Είμαι ένας αγανακτισμένος άνθρωπος 33 χρονών, Έλληνας, οικονομικός πρόσφυγας, τυχερός, επειδή έχω διαβατήριο αυστραλέζικο. Κάθε μέρα που περνάει και είμαι μακριά από τη χώρα μου, μου λείπει όσο δεν υπάρχει, όσο δεν φαντάζεστε. Κάθε μέρα που περνάει και είμαι στην Αυστραλία, όποτε ακούω αεροπλάνο, ευχόμουν να είμαι μέσα, χωρίς να με ενδιαφέρει η κατεύθυνση. Θέλω να γυρίσω πίσω, δεν μετανιώνω τίποτα, δεν με νοιάζει γνώμη κανενός και προσπαθώ να κάνω τη ζωή μου καλύτερη όπως μπορώ. Συμβουλή μου, κάντε το ίδιο. Σταματήστε να βλέπετε αυτός έχει λεφτά, αυτός δεν έχει λεφτά. Αυτός είναι ράπερ, αυτός δεν είναι ράπερ. Αυτός είναι γαλάζιο παιδί, αυτός είναι μπλε παιδί, αυτός είναι τσιπρέικο παιδί. Αυτός είναι πλούσιος, αυτός είναι φτωχός, αυτός είναι άστεγος, αυτός είναι μαλάκας, αυτός είναι καθυστερημένος. Αφήστε τα όλα αυτά στην άκρη. Διαγράψτε ό,τι κοσμητικό επίθετο έχετε στολίσει ο ένας τον άλλον. Γίνεται ένα, όλοι μαζί. Βοηθήστε ο καθένας με τον τρόπο του, το γαμημένο συνάνθρωπό του, ο οποίος μπορεί να είναι άστεγος, μπορεί να έχασε το πορτοφόλι του, μπορεί να έπαθε το οτιδήποτε. Βοηθήστε τον συνάνθρωπό σας με όποιον τρόπο μπορείτε. Κάποια στιγμή θα χρειαστείτε και εσείς βοήθεια. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα βρεθεί από το παρελθόν σου να σε βοηθήσει εκείνη την ώρα. Εγώ χρειάζομαι απεγνωσμένα βοήθεια. Τη ζητάω και δεν είναι οικονομική. Ζητάω τη βοήθεια η οποία συνεπάγεται με σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, σεβασμό προς το οτιδήποτε έχει να κάνει με τη ζωή και τον τρόπο ζωής των συνανθρώπων μας. Σέβομαι τους πάντες και το ξέρουνε, και ακόμα και το χόρτο μου και το grinder μου, από ένδειξη σεβασμού πριν πάρω κάνα μάξι, τα καβάτζωνα εκτός σπιτιού. Αυτό είναι σεβασμός. Fuck that shit. Συσπηρωθείτε. Αγαπηθείτε μεταξύ σας. Οι χειρότεροι εχθροί μπορούν να γίνουν φίλοι. Γιατί οι περισσότεροι χειρότεροι εχθροί ή ήταν φίλοι πριν γίνουν εχθροί ή ήταν απλά γνωστοί. Αφήστε τις έχθρες. Σταματήστε να ζείτε έχοντας το mentality του μαλάκα του Έλληνα, το mentality του Κωστόπουλου, το mentality των πλουσίων και της μεσαίας τάξης, η οποία μεσαία τάξη στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Κοινώς, με λίγα λόγια, ό,τι φάμε, ό,τι φιούμε και ό,τι αρπάξει ο σκόλος μας, μια φορά ζούμε γιόλο. Αφήστε το γιόλο λίγο στην άκρη, γιατί σύντομα θα ανταμωθούμε σε μια χώρα, γιατί εγώ δεν το κόβω να κάθομαι εδώ καιρό, και είναι μια ωραία ανακοίνωση να σας πω ότι Απρίλιο έρχομαι Ελλάδα για το 420 Festival και ο μόνος λόγος που θα κάτσω Αυστραλία μέχρι τότε είναι μόνο και μόνο για να μαζέψω λεφτά και να μπορέσω να παρευρεθώ στο 420 Festival και να το χορηγήσω κιόλας και να το στήσω μαζί με Θανάση, με Γκόνζο και όλους τους λοιπούς που θα συνεργαστούμε για αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να γίνει ένα φεστιβάλ το οποίο ο κόσμος, στην ουσία, σε αυτό το φεστιβάλ θα γίνει ένα.
Παρατάω την Μελβούρνη όχι γιατί δεν αντέχω άλλο εκεί με κότα, απλά επειδή δεν μπορώ να συναναστρέφομαι με μουνόπανα. Συναναστρέφομαι με μουνόπανα ένα χρόνο τώρα και μου έχουν προκαλέσει προβλήματα. Δεν ήξερα τι μου γίνεται σε μια χώρα, ήρθα και ό,τι ξέρω ότι γίνεται και συμβαίνει μέχρι τώρα, το ξέρω επειδή το έχω φάει στη μάπα, την έχω φάει στον κόλο και πονάει ακόμα η κολοτρυπίδα μου, ή τα έχω ζήσει και ή τα έχει ζήσει κάποιο ο οποίο ήταν στο κοντινό μου περιβάλλον. Δεν λέω για πράγματα που δεν ξέρω. Και με λίγα λόγια, ρε φίλε, η μοναδική λύση που βρίσκω εγώ σαν ένας άνθρωπος, ιδιοφυή θα με πεις, χαζό θα με πεις, ταλαντούχο θα με πεις, καθυστερημένο θα με πεις, κλαψομούνι θα με πεις, άχρηστο θα με πεις. Εγώ ξέρω ότι είμαι ένας επαγγελματίας, σωστός άνθρωπος που έχω φερθεί σε όλους καλά και όποιος θέλει σε αυτό το βίντεο και το δει ας με διαψεύσει. Έχω γίνει χάλι να με πατήσουν πολλοί άνθρωποι, έχω επενδύσει χρόνο, ψυχολογική κούραση και χρήμα σε ανθρώπους και έχω πάρει τα αρχίδια μου. Και παρόλα αυτά, παρόλο που έχω φτάσει σε ένα σημείο να μισώ την ανθρωπότητα και την ανθρώπινη φυλή, έχω ένα μικρό ποσοστό, πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό, πίστης στους Έλληνες, οι οποίοι μπορεί να δουν αυτό το επεισόδιο. Γίνετε ένα. Κάντε το δικό σας δημοψήφισμα. Αναγκάστε με το δικό σας τρόπο τα μεγάλα κεφάλια να δουν πως είναι πραγματικά η ζωή. Αυτοί δεν ξέρουνε. Τρώνε με χρυσά κουτάλια. Πίνουνε τις κόκες και φτιάχνουν ασανσέρ από την είσοδο του σπιτιού τους να ανεβάζει την πόρση στον γκαράζ γιατί δεν θέλουν να κάψουν βενζίνη στην ανηφόρα. Όλοι ξέρουμε για ποιον μιλάω. Απλά πάρτε τους τη δύναμη να σας κάνουν πρόβατα ή βρείτε έναν τρόπο να ακουστεί η φωνή σας και να δει πραγματικά ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, όποιος και αν είναι αυτός, ο Έλληνας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος είναι βολεμένος. Πάρτε μία από τις ιδέες που σας είπα. Είναι ένα επεισόδιο που δεν ξέρω, μπορεί να βγει και μία ώρα, μπορεί να βγει και 40 λεπτά, μπορεί να βγει και 20 λεπτά, δεν ξέρω πώς θα βγει. Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας. Μη ζείτε στο έλεος κανενός και βρείτε έναν τρόπο να κάνετε τη φωνή σας να ακουστεί εκεί που πρέπει. Δεν εννοώ σκοτώστε, δεν εννοώ δείρτε, δεν εννοώ σπάστε γραφεία, δεν εννοώ σπάστε τζαμαρίες, δεν εννοώ τίποτα από αυτά. Εννοώ πάτε τις κάμερές σας, τραβήξτε μερικά βίντεο, ανεβάστε ένα compilation και δείξτε, ή όχι ανεβάστε βασικά, πάρτε τις κάμερές σας και τις φωτογραφικές σας μηχανές, εσείς όλοι οι πιτσιρικάδες, πιτσιρίκες και συνομήλικοί μου που κυκλοφορείτε στη φάση, στα στενά της Ελλάδας και της Αθήνας, όχι στο Σύνταγμα που τα πάντα είναι καθαρά και δεν υπάρχουν άστεγοι, στα μετρό τα βράδια, τα τρένα, κάτω από τις γέφυρες του ηλεκτρικού, σε ποτάμια, παράγκες, σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, δείξτε πως πραγματικά είναι η ζωή. Σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το ωραιότατο κτηριάκι που λέγεται Βουλή και νομίζουν ότι η ζωή του Έλληνα είναι εύκολη. Και διαχωρίστε λίγο κάτι. Πάω στοίχημα ότι οι περισσότεροι που θα δείτε αυτό το βίντεο ανήκετε στη δεύτερη κλάση, από τις τέσσερις. Όλοι μάθαμε και μας μεγαλώσανε με την ιδέα ότι υπάρχει πλούσια τάξη, μεσαία τάξη και φτωχή τάξη. Όλοι εσείς νομίζετε ότι ανήκετε στη μεσαία τάξη. Κοιτάξτε τι βγαίνει. Δεν είναι τυχαίο και δεν είναι βρισιά. Θα σας εξηγήσω λίγο το γιατί. Και μόλις σας εξηγήσω αυτό το γιατί, θα κλείσω. Επειδή μόλις τώρα μου. Για μένα είναι η πεθαίνω άστεγη, φτωχή, δεν έχω να φάω. Η φτωχή, που σημαίνει ότι είναι όλοι εσείς οι οποίοι πληρώνετε ένα ενίκιο με 500 ευρώ το μήνα και ένα πιάτο φαγητό, αν το φάτε, που επιβιώνουν. Η μεσαία τάξη, η οποία μεσαία τάξη είναι επιχειρηματίες, μπλα μπλα μπλα, οι οποίοι έχουν λεφτά γιατί είναι επιχειρηματίες, γιατί είναι εργολάβοι, γιατί. Η πλούσια τάξη, η οποία κινεί τα νήματα. Δεν είστε μεσαία τάξη. Είστε φτωχοί. Δεν είμαστε μεσαία τάξη. Είμαστε φτωχοί και προσπαθούν να μας γαμίσουν με όποιο τρόπο μπορούν. Ξυπνάτε, αφήστε διαφορές στη μέση, αφήστε τα κόμματα τα οποία σας έχουν πάει γαμιώντας και με τον ΑΒ τρόπο σας έχουν ακόμα τα έρμεά τους και βρείτε έναν τρόπο να φέρετε αυτή τη χώρα στη λύτρωση, που η χώρα αυτή στη λύτρωση θα έρθει άμα γυρίσει δραχμή, άμα πάρουμε τα λεφτά που μας σωστά η Γερμανία από τους πολέμους, όλη την αποζημίωση και απλά εστιάσουμε στο πώς να κάνουμε export τα προϊόντα μας και να δουλεύουμε με περισσότερα ελληνικά προϊόντα για τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτή είναι η λύση. Είμαι ο Γιώργος Αποστολάτος από τη Μελβούρνη. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου, θα έχω το προσωπικό μου προφίλ του Facebook, για όποιον δεν το ξέρει, σε link στην περιγραφή. Και ελπίζω για ένα καινούριο αύριο. Αυτό.